ανέτοιμοι πήγανε, υπερτιμώντας τις δυνάμεις τους πήγανε, κυρία Δουγκεράκη, και υποτιμώντας τις δυνάμεις και τη σφοδρότητα των απαιτήσεων των δανειστών. Αυτά που είπα σήμερα τα είπα και ως μέρος της πολιτικής γραμματείας του ανωτάτου οργάνου στην πρώτη περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν δεν είναι, τα έχω γράψει και στα βιβλία μου, ότι πήγαν ανέτοιμοι, χωρίς ικανούς διαπραγματευτές, χωρίς προετοιμασία, όταν απέναντι είχαν το ισχυρότερο κονσόρσιουμ δανειστών που αντιμετώπισε ποτέ ο φιλέτιδα χώρα. Δηλαδή αυτά είναι παγκοίνως γνωστά, ότι είμαστε δέσμοι και όμοιροι, ένας ολόκληρος ιστορικός λαός της ανικανότητας, της αμετροέπειας, της απροετοιμασιάς μιας ηγετικής ομάδας. Μα αυτό είναι ξεκάθαρο και δεν είναι αυστηρή πολιτική κριτική. Εγώ δεν τους είπα ξεφτυλισμένους, όπως τα είπε η πρώην πρόεδρος της Βουλής, δεν πάω σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ είπα ότι ήταν ανόητοι και εντελώς απροετοίμαστοι γι' αυτό. Νομίσαν ότι η διεύθυνση ενός λαού, της ιδιαιτερότητας, της ιδιοτυπίας των παραξενιών αυτού του περήφανου ιστορικού λαού, ότι είναι υπόθεση με παιδικής χαράς και με διασκέδασης. Και παρέδωσαν το λαό ως πρόβατο επισφαγής στους δανειστές για 99 χρόνια. Ξέρετε, να έρχεται πολιτική ελίτ και μάλιστα στο όνομα της αριστεράς να παραδίδει ως υποθήκη όλο τον εθνικό πλούτο, ακόμα και τον τύμβο του Βενιζέλου, να τον παραδίδει για 99 χρόνια έναντι υποθήκης στους δανειστές. Αυτό είναι όνειδος, όχι για την αριστερά, για όποια πολιτική ηγεσία, κυρία Δουλγεράκη. Και δεν είναι αυτονόητο αυτό που λέω. Κύριε Μητρόπουλε, οι ιδιαιτερότητες, η αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού δεν ήταν και δεν είναι παιχνίδι για την παιδική χαρά. Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να σας ρωτήσει αν υπάρχει φως στο τούνελ. Λέτε από την αρχή και ξεκαθαρίζετε, για 99 χρόνια θα είμαστε υπό αυτό ουσιαστικό το καθεστώς, υπό αυτή την ομπρέλα. Δεν υπάρχει σωτηρία, αλλά δεν υπάρχει ούτε ελάχιστη αξιοπρέπεια και βιωσιμότητα αξιοπρέπειας, κύριε Μητρόπουλε. Έχετε δίκιο, επαναλαμβάνω, πέρα από αυτό το ότι πήγαν απροετοίμαστοι υπερτιμώντας τις δικές τους δυνάμεις, αγνώντας τα δεσμευτικά κείμενα για τη χώρα, δεν είχαν ασχοληθεί, και τους τα έχω πει και έχουν γραφτεί στα πρακτικά του ανωτάτου οργάνου που ήμουν μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος, δεν είχαν στοιχειωδώς ασχοληθεί με τις δεσμεύσεις της χώρας. Έτσι παρέδωσαν το λαό, όπως είπα, ως πρόβατο επισφαγή. Και δεν είναι αυτό. Το ανέντιμο παιχνίδι σε βάρος του λαού, σε βάρος αυτού του περήφανου λαού, είναι το ότι του έστειλαν το λογαριασμό, δανείστηκαν με ρήτρα λαού. Δηλαδή δανείστηκαν και έστειλαν το λογαριασμό στο λαό. Συζήτησαν για το ασφαλιστικό και έστειλαν το λογαριασμό στους συνταξιούχους ασφαλισμένους. Εφαρμόζουν στο ασφαλιστικό ένα σύστημα bail-in, δηλαδή να διασωθεί το σύστημα που ήδη το οδήγησαν στα πρόθυρα κράχ, να σωθεί μέσα από τη μείωση των εισφορών, που στην ουσία είναι κούρεμα συντάξεων, και μέσα από τη μείωση συντάξεων και μέσα από την αύξηση εισφορών. Δηλαδή εφαρμόζουν ένα σύστημα bail-in, κούρεμα συντάξεων και βεβαίως αύξηση εισφορών. Υπό αυτήν την έννοια θεωρώ ότι παίζεται ένα ανέντιμο παιχνίδι, ένα βρώμικο παιχνίδι, και σε ένα πρόσφατο άνθρωπο μου στο εξωτερικό έχω πει ότι έχουμε να κάνουμε με τη βρώμικη αριστερά. Όχι βρώμικη υπό την άποψη της κακής ηγεσίας και εγκληματικής ηγεσίας, όσο το ότι ανέλαβε να εφαρμόσει ένα βρώμικο σχέδιο που καμία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση στον πλανήτη δεν θα ανελάμβανε να εφαρμόσει. Το να δίνει τα νερά, το να δίνει το ρεύμα, το να δίνει τα τρένα, το να υποθηκεύει όλο τον εθνικό σου πλούτο, το να δίνει το ιστορικότερο λιμάνι της Μεσογείου για 3.500 χρόνια. Ο Πειραιάς, κυρία Δουλγεράκη, ήταν το κέντρο του πολιτισμού, της εργασίας, του εμπορίου, της βιομηχανίας κλπ. Και το έδωσε για 260 εκατομμύρια το ιστορικότερο λιμάνι. Άρα τι είναι.
είναι. Είναι η παραίτηση μιας πολιτικής ελίτ που δυστυχώς βγήκε και στο όνομα της αριστεράς και δίνει τον κρατικό πρώτο σε άλλες κρατικές επιχειρήσεις. Οι εξελίξεις σε οικονομικό και πολιτικό, αλλά κυρίως σε πολιτικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη, σας αφήνουν περιθώρια να δείτε με διαφορετικό μάτι τα τεκτενόμενα, δηλαδή την περίοδο της πολύ σκληρής λιτότητας, κύριε Μητρόπουλε? Δεν είναι όποιες εξελίξεις στην Ευρώπη, δεν θα επηρεάσουν και κακώς εδώ η ηγεσία της Μακρόν. Το πάω απευθείας στην Deutsche Bank και τα όσα λέγονται και γράφονται, έτσι, και στους κλειδονισμούς. Επαναλαμβάνω το ότι το ελληνικό χρέος έχει διασπαρεί σε 27 κοινοβούλια. Το ότι έχουν δεσμευτεί με σκληρά κείμενα οι δικοί μας και έχουν υπογράψει, δεν επηρεάζεται από τις εξελίξεις στην Ευρώπη που θα είναι ραγδαίες, θα είναι τεκτονικές, ιδιαίτερα μετά τις εκλογές στο Παρίσι, μετά τις εκλογές στη Γερμανία στα τέλη του επόμενου έτους και μετά τις εκλογές βεβαίως στην Αμερική. Αλλά επαναλαμβάνω, το έγκλημα που έχει διαπραγεί κατά του ελληνικού λαού είναι το ότι έχουμε δανειστεί με ρήτρα λαού, όπως είπα, δηλαδή πήγε ο λογαριασμός στο λαό μας, θα πληρώνει ένφια για 40 χρόνια, θα μειώνονται συντάξεις για 40 χρόνια, θα είναι υποθηκευμένη περιουσία για 90 χρόνια, ό,τι και ανάπτυξη να έχουμε θα πληρώνει ο λαός και ανάπτυξη να μην έχουμε θα πληρώνει διπλάσιο λαός. Δηλαδή έτσι είναι τα κείμενα στα οποία έχουμε δεσμευτεί από ανόητες ηγεσίες. Το λέω τόσο ήπια και σεμνά. Άρα λοιπόν, βεβαίως οι ευρωπαϊκές εξελίξεις θα επηρεάσουν, αλλά εμείς είμαστε χρεωμένοι σε 27 κράτη και ένα διαφωνεί για την μείωση του χρέους, του χρέους μας, δεν θα επιτυγχάνεται αυτό το οποίο θέλει ο λαός μας. Άρα λοιπόν έχει δεσμευτεί κατά πλεονεκτικά σε μια λεόντια σύμβαση, σε βάρος αυτού του λαού, με ανόητες υπογραφές σε κείμενα που δεσμεύουν την πατρίδα μας. Γι' αυτό δεν βλέπω εύκολα λύση, είτε εάν συγκροτηθεί μια οικουμενική κυβέρνηση μνημονιακού τόξου με τα πέντε κόμματα που φόρτωσαν αυτό τον αρμαγεδόνα στο λαό, είτε με άλλες προοπτικές. Είναι δύσκολη η κατάσταση στη χώρα, είναι παγιδευμένος ο λαός και δύσκολα μπορεί να λειτουργήσουμε υπερβατικά. Άρα φαντάζομαι ότι τόσο σκληρή και αλλά τόσο απλή θα είναι και η απάντηση αν κάποιος αυτή την ώρα σας ρωτήσει τι παρακάτω με τις διαπραγματεύσεις, δεύτερη αξιολόγηση και με τα εργασιακά, έτσι. Το εργασιακό, επειδή είναι ένα δύσκολο σχέδιο την κυβέρνηση, παρά το ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας έχουν διευκολυνθεί υπέρ των δανειστών, 527.000 νέοι μας απασχολούνται με 338 ευρώ καθαρά. Άρα λοιπόν αυτό που ήθελαν οι δανειστές το έχουν καταφέρει στην αγορά εργασίας, κρατάνε 1.000.000 και πλέον ανέργους που μέσα από τον εφεντρικό αυτό στρατό ανεργίας πιέζουν και τρομοκρατούν τους εντός εργασίας εργαζόμενους. Άρα λοιπόν θεωρώ όμως ότι το εργασιακό, όπως ζητούν με έξαλλες θέσεις κυρίως το Δημοτού αλλά και άλλοι θεσμοί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ θα δυσκολεύσει την κυβέρνηση. Οι δανειστές αυτή τη στιγμή που θέλουν κατά προτεραιότητα το ζήτημα των ομαδικών απολύσεων, να απελευθερωθούν οι ομαδικές απολύσεις. Μπορούν άλλα ζητήματα παρεμβάσεων να τα μεταθέσουν για το μέλλον. Αλλά τα διαπραγματευτούν ή να κάνουν πίσω, από ό,τι καταλαβαίνω, απλά αυτό, να τα μεταφέρουν τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες. Έτσι, γι' αυτό βγάλαμε και ως ΕΝΙΠΕΚ μια ανακοίνωση. Το πόρισμα πρέπει να απορριφθεί και κριτικάραμε τον Υπουργό που θεωρήσε το πόρισμα των 8 Ευρωπαίων σοφών ως βάση για συζήτηση, αφού προωθεί τον αρμαγεδόνα στην αγορά εργασίας και προωθεί και γενικεύει τις μορφές εργασιακής συλλοτείας. Σας λέω με ένα παράδειγμα. Θεωρεί ότι πρέπει να επισημοποιηθεί κατώτερος, κατώτατος μισθός για τους νέους. Δηλαδή το 85% του κατώτατου μισθού για τους νέους, με το πρόσχημα, κυρία Δουβιαράκη, ότι θα αποκτούν εργασιακή εμπειρία μέχρι τα 25. Ποιος νεολαίος στο Ηράκλειο, έστω και σε καφετέρια, θα ασχοληθεί με να πάρει 300 ευρώ όταν τα 80 από αυτά θα τα δίνει για τις εισφορές? Μα ποιος από εμάς θα αντέξει ούτως ή άλλως οι εισφορές και οι δικές μας και των επιχειρηματιών μειώνονται δραματικά κάθε μήνα.
Άρα και κατανοώ και την αγωνία των επιχειρηματιών που δεν παίρνουν δάνεια, που δεν ευνοούνται, που ζουν την τανάλια της τράπεζας όταν χρωστούν, και βεβαίως θα πρέπει να δώσουν και μισθούς αξιοπρεπείς. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ζούμε με ένα σπιράλ το οποίο, κυρία Δουμπιεράκη, δεν βγαίνει πουθενά. Λιώνει ο λαός, ματώνει ο λαός χωρίς καμία πρόκληση. Ωραία, το μόνο που καλά κρατεί είναι το επικοινωνιακό παιχνίδι, κόκκινες γραμμές και οι μάχες που θα δίνουμε και θα δώσουμε, έτσι. Ποιες κόκκινες γραμμές, αφού πια γδάρανε τους συνταξιούχους με τις μειώσεις, τους φυσουνίσανε κιόλας. Υπάρχει αξιοπρέπεια? Αντί να ντρέπεται κάποιος για τα περήφανα γυρατεία, φανταζόσαστε εσείς μάχημοι τόσα χρόνια, εγκυρωτάτη τόσα χρόνια, να έχουμε αυτή την συμπεριφορά απέναντι στα περήφανα γερόντια.